Δυνατό είναι το μήνυμα για τη σωματική υγεία των παιδιών και μέσω του παραμυθιού ο γιατρός ο Κάστορας το δοντιόν ο Μάστορας, το οποίο διανέμεται στους μικρούς μαθητές που εξετάζονται σε κινητή μονάδα προληπτικής οδοντιατρικής της περιφέρειας Κρήτης. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα παραμύθι, η κυρία Ανδρουλάκη έχει γράψει το παραμύθι, ο γιατρός ο Κάστορας το δοντιόν ο Μάστορας, το οποίο μοιράζουμε στα παιδιά που εξετάζονται. Η μονάδα έχει μεταμορφωθεί σε παραμύθι με κεντρικό ήρωα τον γιατρό τον Κάστορα. Υπάρχουν 3D που τα παιδιά παίζουν και ασχολούνται και τους αρέσει. Προσεγγίζουμε τα παιδιά με το δικό τους παραμυθένιο τρόπο. Εξετάζουμε τα παιδάκια, τους κάνουμε έλεγχο στα δοντάκια τους, ενημερώνονται σχετικά οι γονείς για την κατάσταση της σωματικής υγείας των παιδιών τους. Γίνεται φθορείωση εφόσον ο γονέας συνενέσει στο να γίνει φθορείωση στα παιδιά. Φέτος είμαστε πιο ανανεωμένοι, είμαστε γενικότερα πιο ευχάριστοι με το παραμύθι μας, με τα γαλματάκια μας. Στόχος της περιφέρειας είναι να εξεταστούν 6.000 παιδιά στο πλαίσιο της κινητής μονάδας, με τον Γιώργο Πιτσούλη να αναφέρεται στη νέα δράση η οποία έχει ενθουσιάσει τους μικρούς μαθητές. Θα εξεταστούν, θα φθοριωθούν, οι γονείς συμμετέχουν με αυτό, σε αυτό με τη δική τους αξιολόγηση στο τέλος. Θα αξιολογηθεί όλη η δράση και από τους διδάσκοντες, από τους δασκάλους, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα να γνωρίζουμε πώς να κάνουμε καλύτερες πολιτικές και την επόμενη χρονιά που μας έρχεται, με στόχο πάντα την καλή σωματική υγεία των παιδιών. Το ζητούμενο εν προκειμένου είναι το παιδί να φύγει αυτός ο φόβος, να σπάσει αυτό το καθεστημένο του φόβου του οδοντίατρου και να μπορέσει να έρθει κοντά μας, να μας αγκαλιάσει, να χαρεί με αυτό που κάνουμε και να καταλάβει ότι είναι μια πρόληψη, είναι μια θεραπεία. Ενθαρρυντικό πάντως είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται βελτίωση στη σωματική υγεία των παιδιών. Είμαι τώρα 3 χρόνια στην μονάδα. Παρατηρώ ότι από χρόνο σε χρόνο ο δείκτης τελειοδόνιας μειώνεται πάρα πολύ και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, που σημαίνει ότι και εμείς βοηθάμε από τη θέση μας και τα παιδιά με τον χρόνο έχουν καλύτερη σωματική υγεία. Πέρα από τους προληπτικούς ελέγχους σε μαθητές δημοτικών σχολείων, άμεσα θα τρέξουν και θεατρικές παραστάσεις. Θα γίνουν 100 θεατρικές παραστάσεις διαδραστικές σε σχολεία της Κρήτης, σε όλους τους νομούς, και 8 μεγάλες θεατρικές παραστάσεις στο τέλος της χρονιάς της φετινής και τον Απρίλιο.